Τώρα υπάρχει μια ακόμα σοβαρή εξέλιξη. Βρυξέλλες, Μαρία Ρόνη, καλησπέρα Μαρία. Διότι στα μέτρα που παίρνει το Ευρωκοινοβούλιο, μέτρα ανάχωμα σε όλη αυτή την ιστορία που βλέπουμε, κατά του Κατάρ, το Κατάρ απειλεί την Ευρώπη με αντίπεινα. Ναι, σήμερα το Κατάρ έστειλε ένα απειλητικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου ενός διπλωμάτη του, το οποίο στις Βρυξέλλες δεν φαίνεται να λαμβάνουν και πολύ σοβαρά υπόψη τους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το Κατάρ τώρα φαίνεται ότι απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Γιατί, όπως λέει, τα μέτρα που έχει λάβει εναντίον του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι μόνο τα ψηφίσματα που πάγωσαν για την απελευθέρωση της βίζας για το Κατάρ και το ευνοϊκό καθεστώς της Qatar Airways, Νίκο. Την περασμένη Πέμπτη οι ευρωβουλευτές σχεδόν ομόφωνα ενέκριναν ένα ψήφισμα με το οποίο καλούν την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρεμπόρτα Μετσόλα, να απαγορεύσει την άδεια πρόσβασης σε όλους τους καταρκιανούς αξιωματούχους, σε όλους όσους προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό όσο συνεχίζονται οι έρευνες για το σκάνδαλο διαφθοράς. Σήμερα λοιπόν ο διπλωμάτης του Κατάρ έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι αν επιβληθεί ένας τέτοιος περιορισμός στο Κατάρ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλεια. Επίσης το Κατάρ απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που το αποδίδονται για το σκάνδαλο διαφθοράς και λέει ότι λυπάται για τις ανακριβείς πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν από τις διαρροές. Και στο τέλος αφήνει αιχμές και για το Βέλγιο. Λέει ότι λυπάται για την έλλειψη συνεργασίας με τη βελγική κυβέρνηση.